Είναι μαζί μας ο ένας και μοναδικό σεφ. Ελάτε όλοι να το κάνουμε εδώ πέρα, μην πω. Ο Δημήτρης Καρμούτσος είναι μαζί μας. Ναι, ναι, ναι. Μας θέλει. Για το φαΐ πανηγυρίζουμε, όχι για σένα, να ξέρεις. Εγώ δοκίμασα. Ναι, όχι, όχι. Δημήτρη, πού είσαι. Μαύρα μάτια κάναμε. Group hug έχει εδώ. Μαύρα μάτια κάναμε, να σε δούμε. Καλώς ήρθες και πάλι. Φατούρο. Συγγνώμη, παιδιά, κάποιος μου πιάσε τα ιδιαίτερα μέρη. Μας θέλει. Ο Άγγελος με τη Φέη ήταν. Πιάνουνε διάφορα απόκρυφα μαζί. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είμαι ωραίο παιδί, καλοκαίρι είναι, αλλά κρατήσουμε λίγο τους τύπους. Δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Πώς είσαι, μαύρης κιόλας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν σου λείψαμε. Πάρα πολύ μου λείψατε. Βοήθησε βέβαια, γιατί είχα αρκετά ταξίδια και βοήθησε πάρα πολύ αυτή η διακοπή. Ο τελευταίος προορισμός ήταν Τίνο. Αχ, ωραία στην Τίνο. Α, σε ένα πολύ ωραίο πάρτι. Ήταν κάτι φίλοι μου εκεί. Ναι. Εγώ δεν μπάρταρα πάντως, αγάπη μου. Κακός. Εγώ δούλευα. Αλλά έμαθα ότι το φαγητό ήταν πολύ ωραίο. Εγώ έμαθα ότι παρτάρανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για να παρτάρουν κάποιοι άλλοι. Ωραίο σε εκλεκτός κόσμος. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, σε ένα καινούριο ξενοδοχείο, παιδιά, ήταν καταπληκτικό. Αυτό, αλλά δεν ήρθα. Γιατί? Δεν είμαι εγώ για πάρτι. Τότε γιατί χορεύεις? Το λέει και εγώ δεν χορεύω. Όχι, πού σε πάω στην Τίνο, για τέτοια πάρτι δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι για εκπομπούλες μέχρι το ΟΑΚΑ. Κολυμπητήρια, τέτοια κατάσταση. Για ξεκινάει κλάψο, οπότε να αλλάξουμε κουβέντα λίγο. Αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Δεν είμαστε για την κλάψα. Κάτι ωραίο άλλο έκανες? Έκανα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ερώτηση παγίδα, μην απαντήσεις. Έκανα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πήγα στην Πάρο, πήγα στη Σαντορίνη, πήγα Τίνο. Για δουλειές. Προσκέρα έκανες εσύ, δεν έκανες? Όχι, παιδιά, δουλειές, καλοκαιρινά. Είναι πάρα πολύ καλή χρονιά. Έχουμε τουρισμό από τώρα που είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάει καλά. Εντάξει, θα το δούμε. Εσύ έκανες κάτι άλλο? Εγώ όχι. Κάτι ωραίο. Ναι, τηλέφωνο έχεις? Έχω. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις ένα τηλεφωνάκι να πεις Δημητράκι μου που είσαι αγόρι μου? Ναι, έχεις δίκιο. Δεν έχει μονάδες. Ξέρεις που με έγραψε, ξέρεις που με έγραψε, Στέλιο? Πρόσεχε. Θα το πω, Στέλιο. Πρόσεχε, Δημήτρη. Θα το πω, Στέλιο. Πρόσεχε, Δημήτρη. Στα παλιά τη τα παπούτσια, για να μην πω κάτι άλλο. Δεν ξέρει ότι σ' αγαπώ, το αμφισβητείς. Τώρα δηλαδή, πραγματικά. Αμφισβητείς την αγάπη μου προς εσένα. Ποτέ, μωρό μου, αλλά το τηλέφωνο δεν βλάπτει, ποτέ. Θα σου κάνω λίγα μούτρα. Θα σου κάνω λίγα μούτρα σήμερα. Ακόμα και μήνυμα, τέλος πάντων. Δεν προλαβαίνω. Είμαι μία που τρέχει όλη μέρα. Παιδιά, να αλλάξουμε κουβέντα, ξεκινάει πάλι κλάψα. Να πάμε σε κάθε. Γιατί αφήστε να πει τον πόνο μου, αφήστε να πει τον πόνο τη. Επέστε να μωρό μέλλον. Καλά, είσαι τώρα φάκι. Μην ανησυχεί, ο χορηγό περιμένει. Καταπακτή. Καταπακτή. Είπε, θε να το δω. Έχει πάρει θέση. Καταπακτήλιο. Ράφι είναι αυτό εκεί. Τι έχει κάτσει πάνω το ράφι? Δεν είσαι για ράφι ακόμα. Μικρό κορίτσι. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό προϊόν. Έχουμε τη Herbalife που εσύ τη γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Είναι μια καταπληκτική εταιρεία. Είναι 44 χρόνια, παιδιά, νούμερο 1 εταιρεία σε active lifestyle. Και είναι 44 χρόνια νούμερο 1 πρωτοπόρος εταιρεία σε συμπληρώματα διατροφής. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Αυτό που τρώτε είναι πολύ ωραίο υγιεινό carrot cake. Και θα βάλουμε μέσα, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο δεν έχει καθόλου ζάχαρη, θα βάλουμε μέσα αυτό το καταπληκτικό προϊόν. Αυτό το καταπληκτικό προϊόν λοιπόν είναι πρωτεϊνούχο γεύμα, θα βάλουμε μέσα τη βανίλια, είναι συμπλήρωμα διατροφής, παιδιά, δηλαδή αντικαθιστά γεύμα και σε βοηθάει να δυνατήσεις ή να συντηρήσεις τα κιλά που θες. Βγαίνει σε 8 διαφορετικές γεύσεις. Πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να το βάλετε σε νερό, μπορείτε να το βάλετε σε γάλα. Εμείς σήμερα θα το βάλουμε μέσα σε συνταγή. Άσε, δεν θέλετε να μάθετε που μπήκε. Να σας πω. Να σας πω, συγγνώμη, ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Δηλαδή, το ακούς έτσι μέσα σε νερό και μέσα σε γάλα, είναι πολύ πολύ νόστιμο. Εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση. Δηλαδή, εάν βάλεις φυτικό γάλα επίσης, γίνεται πολύ συμπαγές. Και είναι ωραίο, είναι νόστιμο. Μία συνταγή να πω που κάνω εγώ, αν μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε να πω μία δική μου. Βάζω. Γιατί δεν είσαι πολύ σίγουρος. Πρέπει να πεις ναι, πες. Κάτι ξέρει το παιδί. Κάτι ξέρει το παιδί για αυτό. Τι συνταγές μου. Λοιπόν, παίρνω μπανάνες, τις βάζω στην κατάψυξη. Οι οποίες έχουν λίγο έτσι γίνει. Τις βάζω στην κατάψυξη. Έχουν οριμάσει. Είναι γινωμένες. Τις βάζω στην κατάψυξη, τις βγάζω, τρεις μπανάνες. Προσθέτω λίγο κουάκερ.
προσθέτω λίγο φυτικό γάλα και βάζω και δύο κουταλιές από τη σοκολάτα. Mm. Και παιδιά γίνεται σαν, τι να σας πω, σαν γλυκό. Ναι, είναι, ναι. Αυτό παιδιά είναι πλήρες γεύμα. Δηλαδή αντικαθιστάς γεύμα, επειδή εγώ που εγώ είμαι... αντί να φάω γλυκό το τρώω, αλλά με κρατάει. Εγώ δηλαδή, που είμαι και φαγανούλης, εγώ που είμαι και φαγανούλης και έχω δοκιμάσει, με κρατάει. Εγώ που έχω κάποια κιλά παραπάνω αρκετά, με κρατάει. Δεν το πιστεύω. Άμα σου λέω, άμα σου λέω. Είσαι ένας κούκλος στα μάτια μου, άμα... Δημήτρη. Μα κούκλος είπε ότι είναι, απλά είναι γεμάτο. Συγγνώμη, καρότο είναι ή μήλο. Καρότο, Μαρή, πριν το πες τυρόπιτα. Καρότο είναι. Το είπα τυρόπιτα. Απλώς βλέπω και δύο μήλα. Καροτόμιλο, λέει. Λοιπόν, να σας δείξω πόσο εύκολο είναι. Ψήνεστε. Βάλε μου δύο κουταλιές. Παίξε δύο πενιές μέσα. Ωραία. Διπλοπενιές. Αυτό είναι για τα... Μήλο και καρότο. Ναι. Αυτό είναι θρεπτικό πρωτεϊνού χορόφημα. Ναι, φόρμουλα 1. Αυτό είναι το φόρμουλα 1. Θα το βάλεις τώρα μέσα ή θα το βάλεις 10 ώρες. Απλώς λέω γιατί δεν παίρνεις από Κίνα. Αφού θέλω να βάλω τη βανίλια, τι εννοείς να πάρω από Κίνα. Τρίβουμε λίγο μιλαράκι, εντάξει, το δατέ. Ναι. Βάζουμε δύο κουταλιές, βάζουμε καρότο. Μη με ρωτήσεις υλικά πάλι, με κάνει τρεζίλη πάλι, σε παρακαλώ, δεν θα τα αντέξω. Καρότο τριμμένο, λίγο μήλο, πολύ λίγο έβαλες στο μήλο. Πολύ λίγο μήλο, δεν θέλει πάρα πολύ, γιατί είναι carrot cake, είναι καρότο. Το μήλο είναι συμπλήρωμα, τα ζάχαρα του μήλου βοηθάνε πάρα πολύ, δεν βάλουμε καθόλου ζάχαρα. Τρία αυγά για να δώσεις κι άλλο με την πρωτεΐνη, γιατί έχουν πολύ πρωτεΐνη, αυτό είναι. Κανέλα, baking, εντάξει, για να φουσκώσει. Μέλι μόνο, καθόλου ζάχαρη. Δεν το λυπάσαι. Ωραία. Εντάξει, το μελάκι είναι ωραίο, ρε παιδάκι. Το μελώνει. Έχω που μου έφερε το μελώνει στο μελομακάρο. Γιορνή μέλισσα. Μελωμένη μέλισσα. Ναι, τι. Μου έφερε μέλι. Μελωμένο καρότο. Το μελώνει το καρότο. Ξέρετε τι δεν έχω. Λάδι. Ποιο μου είχε φέρει λάδι την άλλη φορά. Εγώ, παιδιά, ξέρετε τι δεν έχω. Ένα μάξι. Εγώ δεν έχω ένα μάξι. Ποιος θα μου φέρει ένα μάξι. Κύριε Κώστα, παπά της Αγγελικής, μπορώ να έχω ένα τενέκι λάδι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα δεν σου φέρει, μη μου ζητήσεις. Άμα πληρώνει, θα σου φέρω εγώ μια φορά. Τενέκι έχει πάει 180 ευρώ. Τρία κατοσταρικά για το μαζεύω μόνο μου. Α, το μην το πει ένα, δεν ξέρει πόσο έχει, θα τη πω εγώ. Το βάζω. Μάλιστα. Όλο. Βάλ το όλο τώρα. Αφού θα μπει, ας μπει όλο. Μην μπαίνει μισό. Μην μπαίνει μισό-μισό. Όχι, μόνο όλο. Αυτό τώρα τι είναι. Βρώμη. Αλλά είναι βρώμη σε σκόνη. Αντί για αλεύρι, έχουμε πάρει τη βρώμη και την έχουμε κάνει σκόνη. Αντικαθιστά το αλεύρι. Ωραίο. Ουσιαστικά έχουμε κάνει ένα κέικ με βρώμη, μέλι, καρότο και μήλο. Ωραία, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα πάρα πολύ σημαντική. Δύο φορές τις τελευταίες που έχω κάνει κέικ. Βγήκε μία αποτυχία. Ναι. Αποτυχία όμως. Φοράγες παντόφλες. Όχι, γενικά με τα κουνιά κάνει το κέικ. Έχω καταλάβει ποιο μπορεί να είναι το λάθος μου. Δεν έβαλα άσπρη κρυσταλλική ζάχαρη. Μαύρη. Έβαλα μαύρη βιολογική. Αυτό θα άλλαζε τη γεύση, όχι την υφή. Όχι την υφή. Πόσα αυγά έβαλες. Όχι, τα άλλα όλα ίδια ήταν. Πόσα έβαλες. Αυτό θα άλλαζε τη γεύση, όχι την υφή. Κάπου έκανε λάθος στη δοσολογία, σίγουρα. Δηλαδή, αυγό με ζάχαρη θέλει καλό αφράτεμα. Και τώρα πρόσεξε, θα βάλουμε κεφίρ. Παιδιά, είναι φουλ θρεπτικό, πραγματικά. Κεφίρ βάζεις, ε. Ναι, 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 κεφίρ. Αντί για υγρασία, αντί για νερό, γάλα και τα λοιπά, βάζω κεφίρ. Πάρα πολύ θρεπτικό. Δηλαδή, έχεις την πρωτεΐνη από τη Φόρμουλα 1 της Herbalife, έχεις το κεφίρ, έχεις τη βρώμη που το δένει. Εξαιρετικό το κεφίρ. Και το αριάν. Καλώς το έντερ. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Απλά είναι λίγο πιο ξινό, ενώ το κεφίρ είναι λίγο πιο γλυκό. Δες τώρα τι ωραίο μείγμα έγινε. Παίξε μπαλίτσα, κάνε πενιές. Ναι, παιδιά, είδατε, έγινε πολύ ωραίο το μείγμα. Δηλαδή έγινε μαστιχωτό. Είναι δύο λεπτά, δύο λεπτά δουλίτσα, δύο λεπτά δουλίτσα. Και θα βγει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε σίγουροι. Ρε Φέη, με αμφισβητείς πάλι, μετά από τόσο καιρό που έχεις να... Δεν με παίρνεις ένα τηλέφωνο και με αμφισβητείς. Μαθαίνω ότι πας αλλού και με αμφισβητείς. Δηλαδή. Πάντως, εγώ δεν ήξερα ότι το κεφίρ κάνει καλό στο έντερο. Πάρα πολύ, παιδιά. Πολύ καλό. Πολύτιμη πληροφορία. Πάρα πολύ. Πολύτιμη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, παίρνουμε φόρμα. Αυτό το κέικ, παιδιά, θέλει φόρμα. Θα κάτσω μια μέρα να μιλήσω για όλους σας, τι ξέρω όμως. Τι εννοείς, εγώ, βιβλίο ανοιχτό είμαι. Πες τα, Φέη. Βιβλίο, πες ό,τι θες. Είναι η εκπομπή, εδώ θα τα πεις. Ρίχτω μέσα, μην πεις τίποτα για μένα. Να τα πούμε μετά. Σου φέρω λάδι όσο θες από το χωριό. Εγώ λάδι ό,τι θες, μωρό. Παιδιά, μυρίζει πολύ βανίλια. Ναι. Για να μυρίσω. Όρμα. Και να πούμε, παιδιά, η Φόρμουλα 1 βγαίνει σε 8 γεύσεις. Μπορείτε να βάλετε όποια γεύση θέλετε. Να το! Ρίχτω! Δώσ' το!
Μπράβο, Φέι. Να η νοικοκυρά, όπως φαίνεται. Γιατί, τι ρόλο κι αυτό. Τσοβόλα, δώσ' το. Ωραία. Τέλεια. Το κοπανάμε λίγο να κάτσει. Εντάξει. Το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο 160 βαθμούς, 30 με 40 λεπτά. Και βγαίνει έτσι. Και βγαίνει αυτό εδώ. Πολύ φουσκωμένο δεν το λες. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή... Πάντως πιο φουσκωμένο είναι. Δεν λες ότι είναι και... Εντάξει. Το μέγεθος, μωρό μου, το μέγεθος το λένε όλοι, δεν μετράει. Δεν μετράει. Παίζει ρόλο, Στέλιο, το μέγεθος. Δεν παίζει ρόλο, αγάπη. Ωραίο πάντως. Ναι. Και ωραία. Ναι, αν έβαζε περισσότερη ποσότητα, δεν θα έβγαινε πιο μεγάλο, πιο φουσκωμένο. Όχι. 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 Είναι, αυτό, είναι αυτό που βλέπετε, παιδιά. Τόσο άμα θέλετε, το παίρνετε. 5 λεπτά νωρίτερα να ερχόσετε. Άμα θέλετε, το παίρνετε. Άμα θέλετε, τα αφήνετε. Αυτό. Τώρα, ό,τι βλέπετε. Δεν πάνε να του βάλει ό,τι θε, δεν φουσκώνει. Αυτό εκεί. Εντάξει.